Τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς εξελίσσονται οι πυρκαγιές σε όλο τον Εύρο, γιατί δεν ήταν μόνο αυτές χθες το απόγευμα. Είχαμε και στον Βόρειο Εύρο σήμερα. Θα μιλήσουμε με τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Εύρου, τον κύριο Κωνσταντίνο Κούκουρα, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Χουμαζίδου. Πώς εξελίσσονται οι φωτιές αυτή τη στιγμή? Ας πιάσουμε τον Νότιο Εύρο πρώτα, Γνάντια και Λουτρά και Μοναστηράκι, περίπου στην περιοχή του αεροδρομίου. Ακόμα τρεις ήταν τελικά χθες το απόγευμα οι πυρκαγιές, οι εστίες. Όλες οι πυρκαγιές έχουν τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ιδιαίτερα οι δύο μεγαλύτερες, τις Αγνάντιας και των Λουτρών, όπου πραγματικά είναι μεγάλη κινητοποίηση από όλους τους φορείς, από την υπηρεσία μου, από το περιφέρεια, από το Δήμο, από το στρατό. Όλοι οι φορείς συνέβαλαν σημαντικά στο να οριοθετηθούν οι πυρκαγιές αυτές που ήταν μεγάλης έκτασης και σήμερα το απόγευμα να τεθούν υπό μερικό έλεγχο, δηλαδή χωρίς να έχουμε κάποιο ενεργό σημείο. Παρόλα αυτά, και στις δύο πυρκαγιές υπάρχουν πολύ ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικές για το ενδεχόμενο τυχόν αναζωπυρώσεων, διότι οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών είναι δυσμενείς, μπορώ να πω. Υπάρχει άνεμος και από ό,τι φαίνεται θα εξακολουθήσει τις επόμενες μέρες, σε συνδυασμό με την χαμηλή σχετική υγρασία και τη ζέστη που δημιουργούν αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα και καταλαβαίνετε τη δυσκολία σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιών. Μάλιστα. Όσον αφορά τις δύο τις πυρκαγιές χθες το απόγευμα, ήταν αρκετά δύσκολη η κατάσβεση να γινόταν, κύριε Κούκουρα, στο σημείο που βρισκόταν οι πυρκαγιές? Και μόνο από το γεγονός ότι οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε διάστημα μισής ώρας, αυτό δείχνει ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις αρχικά του Εύρου και στη συνέχεια όλες τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διασπάστηκαν σε δύο κομμάτια, να το πω έτσι, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και τις δύο πυρκαγιές με τη βοήθεια φυσικά των αερίων μέσων που ζητήθηκαν άμεσα και των χωματουργικών μηχανημάτων του Δήμου, της περιφέρειας και του στρατού, καθώς και οι υδροφόρες από τους αντίστοιχους φορείς. Και δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη, διότι οι περιοχές που εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές είναι πολύ δύσβατες, ιδιαίτερα των Λουτρών, που υπήρχε μεγάλη δυσκολία, διότι ακόμα και για τα αεροσκάφη που επιχειρούσαν υπήρχε μεγάλος κίνδυνος λόγω των πυλώνων υψηλής τάσεως που υπήρχαν στην περιοχή και δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν όπως θα ήθελαν, γιατί υπήρχε κίνδυνος για την ασφάλειά τους. Οπότε όλα αυτά συνηγορούν στη δυσκολία της κατάσβασης και των δύο πυρκαγιών. Και υπήρχε και το δάσος των Λουτρών εκεί, όπου υπήρχε κίνδυνος και για... Βεβαίως, υπήρχε κίνδυνος να μην εξελιχθούν έτσι ομαλά τα πράγματα και να κατευθυνόταν η πυρκαγιά προς τον οικισμό των Λουτρών ή αντίθετα προς τον οικισμό προς το Μοναστηράκι. Αυτό τελικά αποφεύχθηκε. Η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε στο κατάλληλο σημείο, μπορώ να πω, σε μια γραμμή άμυνας που είχαμε κάνει και εκεί οριοθετήθηκε, μπορώ να πω, και δεν είχαμε περαιτέρω εξέλιξη της. Και την ώρα που σήμερα είχαμε αναζωπήρωση της πυρκαγιάς στο Νότιο Εύρο, ταυτόχρονα ξεκίνησε μια νέα πυρκαγιά στον Βόρειο Εύρο, κύριε Κούκουρα. Ναι, ναι, εντάξει, αυτή δεν ήταν της ίδιας... της ίδιας σημασίας, αντιμετωπίστηκε και εκείνη επιτυχώς και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε κάποιο ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Όσον αφορά στο Νότιο Εύρο, αυτές τις δύο, στα Λουτρά και στην Αγνάντια, υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας αυτή τη στιγμή? Πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες, οι άνεμοι βασικά? Ακούστε, πάντα όταν μιλάμε για μεγάλες πυρκαγιές αυτής της έκτασης, δηλαδή η μεν πυρκαγιά των Λουτρών, ναι, έκαψε περίπου 2.400 στρέμματα μεικτής έκτασης, δασικής και χορτολιβαδικής, από τα οποία στρέμματα τα περίπου τα 2.000 ήταν καθαρά δασική έκταση.
ενώ η πυρκαγιά της Αγνάντιας έκαψε γύρω στα 1.400 στρέμματα μεικτής έκτασης, εκ των οποίων τα 600 ήταν δασική έκταση. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι μαζί και οι δύο πυρκαγιές έκαψαν συνολικά περίπου μια έκταση γύρω στις 4.000 στρέμματα. Mm-hmm. Μάλιστα. Οι επόμενες ώρες είναι επικίνδυνες για τον... Οπωσδήποτε. Mm-hmm. Γι' αυτό και οι δυνάμεις παραμένουν, διότι πάντα όταν μιλάμε για τέτοια έκταση πυρκαγιά, εγκυμονεί και το ενδεχόμενο πιθανόν να ζω πυρός. Γι' αυτό και παραμένουν οι δυνάμεις μας και στις δύο πυρκαγιές. Μάλιστα. Κύριε Κούκου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ, ήσυχο βράδυ να έχετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Και εγώ καλό βράδυ.